Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Game Time Basket. Ένα Game Time Basket που υποδέχεται την τρίτη διπλή αγωνιστική εβδομάδα της φετινής EuroLeague. Δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Λιμιάτης. Τι τίτλο θέλεις να σου δώσω, παλέμαχος, πρώην διεθνής ή προπονητής? Γιατί είσαι απ' όλα. Το παλέμαχος δεν ξέρω πώς ακούγεται, γιατί και εμένα όταν μου το λένε, λίγο διστάζω. Μου είναι άσχημο. Ωραία, προπονητής. Είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις τον μπάσκετ πραγματικά από έξω προς τα μέσα. Έχεις πολύ βαθιά γνώση του αθλήματος στο τεχνικό κομμάτι και γι' αυτό σε φέραμε σήμερα εδώ να σχολιάσεις την τρίτη διπλή αγωνιστική. Μια αγωνιστική που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, αφού ταξιδεύει στο Κάουνας, μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα κάποιον στη φετινή EuroLeague. Θα τα πούμε όμως σε λίγο για αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα τη βαθμολογία. Θέλω και εδώ λίγο την άποψή σου. Το Μιλάνο βρίσκεται ψηλά. Το περίμενες, θα μου πεις. Εντάξει, το Μιλάνο από πέρυσι έχει δείξει ότι έχει κάνει μια προσπάθεια στο να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ. Πιστεύω ότι αξίζει να είναι σε αυτές τις θέσεις και είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν σίγουρα τον τίτλο και καταρχήν την πρόκληση στο Final Four. Το ίδιο νομίζω θα κάνει και η Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ έχει ξεκινήσει και αυτή αρκετά καλά. Τέταρτη θέση για τον Ολυμπιακό, πέμπτη για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ισοβαθμία για την ακρίβεια με τον Ολυμπιακό. Και έπονται Βιλερμπάν, Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, Μονακό, Τσεσκά Μόσχας, Ερυθρός Αστέραξ, Ούνιξ Καζάν, Ανατολού, Φενέρμπαχτσε, Μπάγκερ Μονάχου, Άλμπα Βερολίνου, Μπασκόνια. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ βρίσκεται στη 17η θέση με 2-7 και τελευταία θέση για την Ζάλγκυρης, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη αγωνιστική μέρα της τρίτης διπλής εβδομάδας, την Τρίτη. Ζάλγκυρης Κάουνας Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, Βιλερμπάν Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγκερ Μονάχου Φενέρμπαχτσε, Μπασκόνια Ερυθρός Αστέρας. Και την δεύτερη αγωνιστική μέρα του 10ου γύρου, την Τετάρτη, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Άλμπα Βερολίνου, Ούνιξ Καζάν Μιλάνο, Ανατολού Εφές Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μονακό και Μπαρτσελόνα Τσεσκά Μόσχας. Και πάμε λοιπόν στο παιχνίδι που όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι περιμένουν, γιατί ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Νομίζω όχι τόσο σε εμάς που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, είτε είμαστε φιλάθλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε οπαδοί της ομάδας, στον ίδιο του τον εαυτό για την πορεία που θέλει να χαράξει φέτος. Πάει σε μια έδρα πολύ δυνατή, απέναντι όμως σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιον μέχρι στιγμής. Μια ομάδα που την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στη Ρεάλ όμως το πάλεψε πάρα πολύ, με ελλείψεις, αλλά το πάλεψε κόντρα σε μια ομάδα που έχει αρκετές λύσεις. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί καταρχήν η κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας εμπνέει εμπιστοσύνη και σιγουριά στο τι μπορεί να δείξει η εικόνα του σε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι έχει το πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το γεγονός καθιστά από μόνο του πολύ δύσκολη την αποστολή του και θα υπάρχει επιπλέον πίεση. Απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δεν έχει κάνει νίκη στην Ευρωλίγκα, έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο σε ένα παιχνίδι με τη Ρεάλ την προηγούμενη εβδομάδα, που όμως ουσιαστικά δεν είχε πίεση, μόνο να κερδίσει είχε από αυτό το παιχνίδι. Επομένως, θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα έχουν πολύ μεγάλο άγχος, θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση στο αμυντικό κομμάτι. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει μια εκτός έδρας νίκη απέναντι σε ένα βατό αντίπαλο. Θα είναι δύσκολο, γιατί η έδρα στο Κάουνας είναι πολύ σκληρή. Αλλά η άποψή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει και έτσι να αλλάξει, να αντιστρέψει λίγο τα συναισθήματα που έχει δημιουργήσει στους οπαδούς του, αλλά κυρίως και να δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη στο τι μπορεί να κάνει εκείνος το υπόλοιπο της χρονιάς. Άρα περισσότερες πιθανότητες στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι αν ο Γιώργος Λιμιάτης έχει πέσει μέσα σε αυτό που είπε, ότι το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ που παρέχει αθλητικό εξοπλισμό σε 178 ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι ελληνικής ομάδας, το παιχνίδι της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τουρκία, θα αντιμετωπίσει την Έφες, την περσινή πρωταθλήτρια, που δεν έχει ξεκινήσει και αυτή καλά. Τι να πει η Έφες, λέμε για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, τι να πει η περσινή πρωταθλήτρια που έχει κάνει μια τεράστια επένδυση, που έχει ένα πολύ δυνατό κορμό, superstar, στη βασική της πεντάδα. Με τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια. Και δεν έχει καταφέρει να έχει την εμφαντική αρχή που θα ήθελε να έχει μια πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες μέσα στην Έφες? Ναι, νομίζω ότι έχει, γιατί το πρόσωπο του Ολυμπιακού, άσχετα αν δεν έχει πετύχει νίκη εκτός έδρας, ήταν απέναντι σε ομάδες με πολύ καλή εικόνα και δυναμική, όπως ήταν η Μπαρτσελόνα, η Τσεσεκά και η Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ολυμπιακός και στα τρία παιχνίδια νομίζω ότι διεκδίκησε τη νίκη. Είχε ένα αρκετά καλό πρόσωπο, με
φυσικά με κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που του στήχησαν στην εξέλιξη. Αλλά όπως είπα και για το πρέπει, ο Ολυμπιακός συνήθως αυτά τα παιχνίδια που δεν έχουν πρέπει, γιατί νομίζω για τον Ολυμπιακό δεν έχει πρέπει το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, νομίζω θα τον βοηθήσει να παίξει καλύτερα, να υπάρχει μια πολύ καλύτερη εικόνα όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Και σίγουρα το κλειδί για το αν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει τη νίκη είναι ο τρόπος που θα προσεγγίσει το παιχνίδι αμυντικά. Γιατί η ΕΦΕΣ έχει παιδιά, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, που έχουν πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Και νομίζω ότι η αμυντική του προσήλωση θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στο αν θα μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Social media έχεις? Έχω. Ερώτηση αλλά... παγίδα είναι αυτή, ξέρεις. Έχω, αλλά δεν είμαι πολύ ενεργός. Δεν το ακολουθώ πάρα πολύ πιστά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο κόσμος που μας βλέπει έχει social media και είναι πάρα πολύ ενεργός. Γι' αυτό θέλουμε να μπαίνει στην πλατφόρμα του ΟΠΑΠ, σε όλες τις πλατφόρμες του ΟΠΑΠ στα social media, να γράφει τα σχόλιά του, τις απόψεις του, τις ερωτήσεις του, για να έχω κι εγώ υλικό κάθε εβδομάδα που έρχονται εδώ εκλεκτοί καλεσμένοι να κάνω τις ερωτήσεις μου και τα σχόλιά μου. Ξέρω, αλλά πρέπει να έχω και λίγο τις πινελιές του κόσμου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα Game Time Basket. Γιώργο Λιμιάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Το ξαναλέω, γίνομαι σοφότερη κάθε φορά. Μαθαίνω λίγο ακόμα μπάσκετ από ανθρώπους που το έχουν παίξει στο άθλημα και ασχολούνται με αυτό πολύ ενεργά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα Game Time Basket.